Διαρθρωτικού τύπου που θα θίξουν όμως εκ νέου τους μισθούς στο στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα, το πλαίσιο των φορολογικών ελαφρύνσεων, τα κοινωνικά επιδόματα αλλά και την απασχόληση στο δημόσιο. Θα επιχειρήσει η κυβέρνηση να πετύχει τους στόχους του μνημονίου, κάνοντας παράλληλα διαπραγματεύσεις στις Βρυξέλλες για τη συνολική επίλυση του προβλήματος χρέους υπό την πίεση της Γερμανίας αλλά και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για παρεμβάσεις συνολικά στο μισθολογικό κόστος. Μόνο για φέτος απαιτούνται πρόσθετα μέτρα 1,74 δισεκατομμύρια ευρώ. Για το 2012 θα πρέπει να εξειδικευτούν με μέτρα άλλα 2,03 δισεκατομμύρια, για το 2013 άλλα 5,16 δισεκατομμύρια και για το 2014 άλλα 5,57 δισεκατομμύρια ευρώ. Μαγικές λύσεις, οι οποίες μάλιστα υπέρχονται και με ένα πάτημα του κουμπιού, δεν υπάρχουν. Ως προς τα νέα μέτρα, και επαναλαμβάνω ότι θα πρέπει επιτέλους να σταματήσουμε όταν μιλάμε για νέα μέτρα και νέες αποφάσεις να τα συνδέουμε με περικοπή μισθών, συντάξεων κτλ. Μεταξύ των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η κυβέρνηση συμπεριλαμβάνεται το λουκέτο σε κρατικές επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, η μείωση των εργαζομένων στο δημόσιο πέρα από τον κανόνα 5:1 το 2012 με στόχο την εξοικονόμηση τουλάχιστον 600 εκατομμυρίων ευρώ, παρεμβάσεις στους μισθούς και στα επιδόματα του δημοσίου, αλλαγές στα μισθολογικά κλιμάκια του δημοσίου, εξορθολογισμός των κοινωνικών παροχών πιθανώς με την εφαρμογή εισοδηματικών κριτηρίων, υιοθέτηση εισοδηματικών κριτηρίων στα επιδόματα ενεργείας από το 2012 με στόχο την εξοικονόμηση 500 εκατομμυρίων ευρώ, η επανεξέταση των φοροαπαλλαγών, αυξήσει τα τιμολόγια των ΔΕΚΟ. Πριν να φτάσουμε στο τι θα κάνουμε, πρέπει να ξέρουμε τι κάνουμε. Σε αυτή την περίοδο καταγράφουμε και αξιολογούμε την επιδοματική πολιτική και στο Υπουργείο μας και στα άλλα υπουργεία, σε συνεργασία με τον ΩΣΑ. Ενδεικτικές των πιέσεων για συμπίεση του μισθολογικού κόστους τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα είναι η δηλώση του επικεφαλής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο οποίος έφερε ως παράδειγμα προς αποφυγή της αυξήσης που έγιναν σε Ελλάδα και Ιρλανδία την τελευταία δεκαετία, οι οποίες ξεπέρασαν το 100% όταν στη Γερμανία ήταν κάτω από 20%. Στην Ευρωζώνη το μισθολογικό κόστος στο δημόσιο ξεπερνά κατά μέσο όρο το 10% του ΑΕΠ και πάνω από το 20% του συνολικού μισθολογικού κόστους. Είναι σαφές από το μέγεθος αυτού του τομέα ότι οι αυξήσεις των μισθών στο δημόσιο έχουν σημαντική επίπτωση στις διαπραγματεύσεις στον ιδιωτικό τομέα. Στην παρέτηση του Γιώργου Παπακοσταντίνου επιμένει Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Παπακοσταντίνου έχει κάνει μία δήλωση για να μην ξεχνιόμαστε. Αυτή η δήλωση λέει ότι αν έρθει νέο πακέτο, εγώ θα έχω αποτύχει. Του λέμε λοιπόν ότι με βάση αυτά τα οποία έχεις πει, έχεις αποτύχει. Μπορείς να παραμένεις στη θέση σου. Το μείγμα που προτείνουν Τρόικα και κυβέρνηση είναι εξουθενωτικό για την κοινωνία και κυρίως αδιέξοδο, μια και για τρίτη φορά νέα διορθωτικά μέτρα 1,8 δισεκατομμυρίων έρχονται να προστεθούν. Για να βρεθεί το τεράστιο ποσό των 25 δισεκατομμυρίων που ψάχνει μέχρι το 2015 ο κ. Παπακοσταντίνου, είναι ανάγκη χωρίς φλιαρίες και πισωγυρίσματα να κινηθούμε σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Να μειώσουμε αποφασιστικά το μέγεθος και την παρέμβαση του κράτους. Να προχωρήσουμε σε ριζικές αποκρατικοποιήσεις.